Ο κύριος Μπαλτάς, Αριστίδης Μπαλτάς, ομόδομος καθηγητής φιλοσοφίας των επιστημών στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο, επιστήμη, φιλοσοφία και κοινωνία, κύριε Μπαλτά. Καλώς μας ήρθατε. Να είστε καλά. Προφανώς, εξαιρετικά δύσκολη θέση μου. Δύο απολύτως γοητευτικές ομιλίες, όπου η πρόκληση είναι, αντί να πω αυτά που ήθελα να πάρω αφορμή και ενδεχομένως να σχολιάσω ή να εκφράσω έτσι πιο συγκεκριμένο θαυμασμό και απορία, αλλά δεν θα το κάνω προφανώς. Θα μείνω σε αυτά που θέλω να πω και θα φανούν συσχετήσεις και με αυτά που ο κύριος Στάσιος και με αυτά που ο κύριος Οδοξιάδης έμεσα. Ο τίτλος της δικής μου ομιλίας είναι ό,τι γενικότερο μπορούσε να λεχθεί ως τίτλος: κοινωνία, επιστήμη, φιλοσοφία. Τίτλος που τον διάλεξα όχι για να αναπτύξω προφανώς έναν αυτούς τους όρους ή τις συνάφειές τους, αλλά για να τιμήσω κατά κάποιο τρόπο το θέμα όλων αυτών των εκδηλώσεων, που είναι ένα θέμα που θέλει να συνδέσει την επιστήμη με τη ζωή, δηλαδή με την κοινωνία, δείχνοντας ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι ξένο απόμακρο για μόνο τους ειδικούς, αλλά είναι κάτι που έμεσα ή άμεσα μας αφορά όλους. Και προφανώς και αυτό είναι τεράστιο το θέμα, άρα στη συνάφεια επιστήμη, φιλοσοφία, κοινωνία θα σταθώ σε 2,5 στιγμές. Η πρώτη έχει τη σχέση που θα δείτε και με αυτά που ο κύριος Στάσιος και με αυτά που ο κύριος Δοξιάδης. Προκαταβολικά, κοινωνία προφανώς σημαίνει κοινωνικές σχέσεις. Κοινωνικές σχέσεις είναι όλων των ειδών: οικογενειακές, πολιτικές, σχέσεις ιεραρχιών, σχέσεις φιλίας, έχθρας κτλ. Αλλά είναι επιπλέον και σχέσεις ιδεών. Δηλαδή δεν υπάρχει η κοινωνία χωρίς τις ιδέες που τη συνέχει, που τη συνέχουν. Και όταν μιλάμε για επιστήμη και φιλοσοφία, αναφερόμαστε, αν θέλετε, λίγο πρόχειρα, σε είδη ιδεών, και εκεί που θέλω να δώσω την έμφαση είναι τα είδη αυτά ιδεών, πώς συνδέονται μεταξύ τους και εμέσως πλην σαφώς, όπως θα δούμε, με την κοινωνία. 2,5 στιγμές. Πρώτη στιγμή, αρχαία Ελλάδα. Πρώτη στιγμή, συνδεδεμένη προφανώς με αυτά που ο κύριος Τάσιος, αλλά πιο συγκεκριμένα με αυτά που ο κύριος Δοξιάδης, και δει από μια άλλη ελαφρώς οπτική γωνία. Μας μίλησε αφήγηση μαθηματικά. Εγώ θα πω δύο λόγια για εμπειρία μαθηματικά και την έννοια της απόδειξης και πώς εμπειρία μαθηματικά και η έννοια της απόδειξης στην ουσία οδηγεί στη φιλοσοφία, αν θέλετε. Τι εννοώ? Μίλησε ο κύριος Στάσιος, και αυτό ήταν εξαιρετικά έτσι γόνιμο για να το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, για το μύθο της τεχνολογίας παραρχαίης, δηλαδή πως στα πρώιμα αρχαία χρόνια η έννοια της τεχνολογίας λειτουργούσε εντός των μύθων που συνήχαν τότε τις κοινωνίες. Οι διάσημοι κλασικοί γερμανοί φιλόλογοι έχουν φτιάξει τη φράση «το πέρασμα από το μύθο στο λόγο», όπου το πέρασμα αυτό, όπως πολύ σωστά νομίζω είπε ο κύριος Στάσιος, προγράμμισε, είναι προς μελέτη θέμα, ένα τεράστιο θέμα, δεν έχει δοθεί μια εύκολη και μονοσήμαντη απάντηση. Απλώς το πέρασμα από το μύθο στο λόγο έχει τουλάχιστον τις εξής διαστάσεις. Μία διάσταση είναι η διαδικασία συγκρότησης κοινωνιών δημοκρατίας, δηλαδή ελευθερίας του λόγου, εμπορίου, κίνησης νέων ιδεών που έρχονται από τα ταξίδια. Έχει ένα δεύτερο στοιχείο που είναι μια διαδικασία πειθάρχησης της σκέψης, αν θέλετε, στη βάση ότι οι μύθοι, όπως είχαν παραδοθεί ως τότε, δεν μοιάζαν επαρκείς για τις εξηγήσεις που απαιτούσε η δύσκολη φύση. Και ένα τρίτο σημείο, το οποίο έθιξε ακριβώς ο κύριος Δοξιάδης, η ανακάλυψη, η εφεύρεση, είναι μια μεγάλη φιλοσοφική κουβέντα, τι όρο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εδώ, της μαθηματικής απόδειξης. Η μαθηματική απόδειξη, πέρα από τη σχέση της με την αφήγηση,
ως, ας πούμε, κατάκτηση, είναι ίσως από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος, έστω και μόνον γιατί με τη μαθηματική απόδειξη αποκτάς ακλόνητη σιγουριά. Τελειώνει με τη μαθηματική απόδειξη, αν θέλετε, η ελευθερία της γνώμης. Δεν υπάρχει δυνατότητα γνώμης συμφωνώ, διαφωνώ με κάτι που αποδεικνύεται μαθηματικά. Αυτό μοιάζει αντιδημοκρατικό, τελειώνει η γνώμη, άρα τι γίνεται εδώ, ο δογματισμός. Αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο του δογματισμού, διότι τη μαθηματική απόδειξη, όπως ήδη λέει ο Πλάτωνας, μπορεί να τη μοιραστούν όλοι, να τη γνωρίσουν όλοι, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, πολιτισμικού περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Επανέρχομαι στο μέγεθος της εφεύρεσης για να το αντιδιαστήλω με το ότι, παραδείγματος χάρη στη γεωμετρία, προϋπήρχε προφανώς της διαδικασίας της μαθηματικής απόδειξης αυτό που θα λέγαμε εμπειρική γεωμετρία ή τεχνολογική, αν θέλετε, χρήση της γεωμετρίας. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο εμπειρικό παύλα γεωμετρικό πρόβλημα να χτιστεί μια πυραμίδα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ενδεχομένως για κάποιους λόγους πρόβλημα να μετρηθεί μια επιφάνεια και να μοιραστεί, ας το πούμε, ένα οικόπεδο, ιδίως άμα έχει πλημμυρίσει ο Νείλος και τι κάνουμε μετά. Αλλά όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ διαφορετικά από την, ας πούμε, αφηρημένη, κρατήσε τη λέξη, μαθηματική απόδειξη. Και αν θέλετε, η γέννηση της φιλοσοφίας με την έννοια της συστηματικής φιλοσοφίας του Σωκράτη κάθετος Πλάτωνα, του Πλάτωνα, είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση, αν θέλετε, της διάκρισης μεταξύ της μη σιγουριάς της εμπειρικής γεωμετρίας και της απόλυτης σιγουριάς της θεωρητικής μαθηματικής γεωμετρίας που στηρίζεται στο Ευκλείδιον σύστημα, ορισμός, αξίωμα, έτσι, κοινές έννοιες, θεώρημα. Σκεφτείτε λίγο γιατί διδάσκουμε ευκόλως πια, τα ξεχνάμε αυτά τα ερωτήματα πλέον, γιατί υποτίθεται ο πολιτισμός τα έχει ξεπεράσει. Διδάσκουμε γεωμετρία σε κάποια στιγμή ενδεχομένως στο Λύκειο ή διδάσκομαστε παλιά, και αυτό ήταν τελείως σημαντικό για να μορφωθούμε πολλοί από εμάς τότε, χωρίς να κάνουμε τη διάκριση τόσο ρητά όσο την είχε συνειδητοποιήσει ο Πλάτωνας μεταξύ του εμπειρικού τριγώνου που σχεδιάζουμε την κοιμωλία και του ιδεατού τριγώνου. Και μπαίνουμε στον πειρασμό πριν περάσουμε ακριβώς, πριν κάνουμε το άλμα και περάσουμε στα μαθηματικά τα αφηρημένα των μαθηματικών αποδείξεων, μπαίνουμε στον πειρασμό να μετρήσουμε αν το άθροισμα των τριών γωνιών ενός τριγώνου 180 μοίρες, αν η παράλληλος είναι ακριβώς παράλληλος, γιατί δεν μπορούμε να αντιφέρουμε με πλήρη ακρίβεια κτλ. Χωρίς να μας έχει πει ενδεχομένως όσο ρητά θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε και να κάνουμε το άλμα πιο γρήγορα, ότι το ιδεατό τρίγωνο είναι πολύ διαφορετικό από το εμπειρικό τρίγωνο. Το ιδεατό τρίγωνο δεν μπορείς να το δεις, γιατί για να δεις κάτι πρέπει να έχει γραμμή ένα πάχος ή το σημείο κάποια επιφανιούλα. Το ιδεατό τρίγωνο λέγεται ιδεατό διότι είναι φτιαγμένο από ιδέες. Αυτές οι ιδέες δεν είναι εμπειρικά πράγματα, ανήκουν σε ένα διαφορετικό βασίλειο και εδώ ακριβώς η γέννηση της φιλοσοφίας του Πλάτωνα. Το βασίλειο των ιδεών από τη μία μεριά, ο εμπειρικός κόσμος από την άλλη τη μεριά, το καταστατικό πρόβλημα της φιλοσοφίας έκτοτε, χωρίς να έχει βρει την οριστική του προφανώς απάντηση, πώς συνδέεται ο κόσμος της εμπειρίας, ο κόσμος του σώματος, ο κόσμος του κόσμου των αισθήσεων με τον ιδεατό κόσμο των ιδεών, όπου γιατί όχι, εκτός από ιδεατά τρίγωνα, μην έχουμε ιδέα δικαιοσύνης, εξίσου τέλεια όσο είναι ένα τέλειο τρίγωνο με ακριβώς 180 μοίρες άθροισμα γωνιών και ούτω καθεξής. Το πέρασμα λοιπόν από το μύθο στο λόγο ίσως έχει ως κεντρικό του σημείο, πέρα από τα κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, το ερώτημα αυτής της σχέσης μεταξύ ιδέας και εμπειρίας, δηλαδή την προώθηση σε ολόκληρη τη διαδικασία της σκέψης, που είναι ακριβώς το ερώτημα της φιλοσοφίας.
την εποχή εκείνη δεν είναι τόσο σαφές που διακρίνεται η φιλοσοφία από την επιστήμη. Γράφει ο Πλάτων βεβαίως «Μηδής αγεωμέτρητος Ισίτο» στην ακαδημία του, στο σχολείο του, για να κάνει φιλοσοφία, όχι για να κάνει αποδείξεις μαθηματικών θεωρημάτων. Απλώς με αυτό θέλω να πω ότι η σχέση επιστήμης, με την έννοια των μαθηματικών τουλάχιστον, και φιλοσοφίας στην αρχαία τουλάχιστον Ελλάδα είναι σχέση συστατική. Δεν εννοείται ανάπτυξη επιστήμης χωρίς παράλληλη τροφοδοτούμενη ανάπτυξη της φιλοσοφίας και τα ανάπαλλα. Στιγμή μία αυτή. Στιγμή δεύτερη. Ένας καλός καθηγητής φιλοσοφίας οφείλει να έχει τουλάχιστον ένα καλό μαθητή φιλοσοφίας. Ο Πλάτων είχε τον Αριστοτέλη. Κάθε καλός μαθητής φιλοσοφίας πρέπει να διαφωνήσει με τον δάσκαλο, αλλιώς δεν γίνεται ο ίδιος κανονικός, τουλάχιστον φιλόσοφος. Αυτό κάνει ο Αριστοτέλης. Κάνει τη δική του, ας το πούμε, προσέγγιση σε ερωτήματα φιλοσοφικά. Απαντάει σε ένα πλήθος ερωτημάτων, εκ των οποίων οι απαντήσεις ή οι προσεγγίσεις ακόμα είναι απολύτως ζωντανές στην ηθική, στην πολιτική φιλοσοφία κτλ. Όχι τόσο στην επιστήμη. Θα έρθω στη δεύτερη στιγμή. Και κυριαρχεί ο Αριστοτέλης όχι μόνο σε επίπεδο αρχαίου κόσμου, αν θέλετε, αλλά στη διάρκεια ολόκληρου του Μεσαίωνα με τη μεσολάβηση του χριστιανισμού. Άρα η αριστοτελική σκέψη είναι η κυρίαρχη σκέψη φιλοσοφικά από το 300 τόσα, ξέρω εγώ πότε είναι Αριστοτέλης, μέχρι το 1600 τόσο, που γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα και περίεργη τομή, για να ξαναπιάσουμε σε μια δεύτερη στιγμή που υποσχέθηκα, τη σχέση κοινωνίας, επιστήμης, φιλοσοφίας. Είμαστε εποχή μεγάλων τομών σε όλους τους, ας το πούμε, τομείς τους κοινωνικούς. Αναγέννηση, ανακάλυψη, πώς θα το λέγαμε, της Αμερικής. Οι μεγάλες πολιτικές επαναστάσεις που μένουν να καταλήξουν στη Γαλλική και στην Αμερικάνια έχουν ξεκινήσει ή ξεκινάνε εκείνη την περίοδο στην Αγγλία. Κριτική στον δεσπόζοντα καθολικισμό διαμαρτυρόμενη όλων των ειδών οι αναταραχές, μία εκ των οποίων είναι το έργο που επιτελούν κάποια ονόματα που τα διδασκόμαστε πλέον καλλιώς κανονικά από το Λύκειο, που τα ονόματα του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου, του Κέπλερ, του Νεύτωνα. Τι γίνεται αυτή τη δεύτερη στιγμή? Αυτή τη δεύτερη στιγμή είναι ένα εκ πρώτης όψεως, ένα διπλό και εκ πρώτης όψεως αντιφατικό, διπλή και αντιφατική κίνηση. Από τη μία μεριά, μία, ας το πούμε έτσι, παραπέρα δοξολογία των μαθηματικών, και από την άλλη τη μεριά μία ταυτόχρονη υποτίμηση των μαθηματικών. Τι εννοώ? Μέχρι την εποχή αυτή ο κόσμος είναι χωρισμένος στα δύο, σύμφωνα με την αντίληψη του Αριστοτέλη. Είναι ο κάτω κόσμος, ο κάτω από τη σελήνη κόσμος της φθοράς, της αταξίας, της αλλαγής, και ο πάνω από τη σελήνη τέλειος κόσμος της ουράνιας κίνησης. Ο επάνω κόσμος, ο τέλειος, χωράει τα μαθηματικά, άρα η αστρονομία είναι με μία έννοια εφαρμοσμένα μαθηματικά, κλάδος των μαθηματικών, ενώ περίπου εξορισμού ο κάτω κόσμος, ο κόσμος της φθοράς και της αλλαγής, ακριβώς επειδή είναι φθοράς και αλλαγής, δηλαδή εμπειρικός με την παλιά διάκριση που συζητάγαμε προηγουμένως, προφανώς δεν μπορεί να υποστεί μαθηματική επεξεργασία ή να διατυπωθεί σε μαθηματική γλώσσα. Αυτό είναι μία σοφία που κρατάει γύρω στα 2000 χρόνια, μέχρι που έρχεται η παρέα που αναφέρθηκα προηγουμένως για να αλλάξει τα δεδομένα. Και αλλάζει τα δεδομένα με διπλή κίνηση. Η μία κίνηση είναι η ουρανή είναι ατελής, διότι δεν είναι μόνο αστέρες και πλανήτες με κέντρο τη γη, αλλά ο Δίας παραδείγματος χάρη μπορεί να έχει δορυφόρους, ή η σελήνη να έχει όρη και κοιλάδες και να μην είναι τέλεια μαθηματικός τέλεια σφαίρα.
ο ήλιος να έχει κοιλίδες και ούτω καθεξής, η Αφροδίτη φάσης, άρα ο ουρανός δεν είναι ο ουρανός της τέλειας μαθηματικής αρμονίας. Και ταυτοχρόνως, και εδώ η εφεύρεση είναι, αν θέλετε, η κατασκευή Παύλα εφεύρεση είναι ισχυρότερη, αρχίζουμε να αποκτούμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε μαθηματικά την αλλαγή, τη μεταβολή, τη φθορά, μέσω μιας εφεύρεσης, πάλι η κατασκευή, όπως θέλετε, ανακάλυψης Παύλα εφεύρεσης, οι προπάτορες της οποίας πάλι είναι στην αρχαία, στην αρχαία σκέψη Αρχιμίδης Εύδοξος, αλλά που με τον Γαλιλαίο αυτή η σκέψη αρχίζει και αποκτά την ικανότητα να φτιάξει ένα ολόκληρο μαθηματικό οικοδόμημα. Αναφέρομαι στην ανακάλυψη της παραγόγου και εκείθεν του ολοκληρώματος, άρα στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, του οποίου η κεντρική ιδέα είναι πολύ απλή και είναι η εξής. Ξέρουμε την αναλογία όταν μιλάμε για πεπερασμένα μεγέθη. Αν ένα αυτοκίνητο τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα σταθερά, τότε θα κάνει σε μία ώρα 100 χιλιόμετρα και σε δύο ώρες 200 χιλιόμετρα. Δεν ξέρουμε όμως παραχέρης πόση ώρα θα κάνει το αυτοκίνητο άμα η κίνησή του είναι επιταχυνόμενη, επιβραδυνόμενη, δηλαδή η ταχύτητά του μεταβάλλεται. Αν όμως πούμε ότι στο απειροστό, στο απειρος μικρό χρονικό διάστημα DT, όπως λέμε τεχνικά, το κινητό καλύπτει ένα απειροστό διάστημα DH και πάρουμε το λόγο DH προς DT, το οποίο είναι πεπερασμένο και δεν είναι απειροστό, μεταβαλλόμενο με το T, αν κάνουμε αυτή την απλή σκέψη, δηλαδή μεταφορά της αναλογίας από το πεπερασμένο στο απειροστό, αποκτούμε ένα φοβερό εργαλείο που μας επιτρέπει να μελετάμε κάθε μεταβολή, γιατί κάθε μεταβολή μπορεί να τη σπάσουμε σε πολύ μικρές μεταβολές που συμβαίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι η αρχή του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Ολοκληρώνοντας τεχνική με τον Εύτονα, το 1940-50 χρόνια αργότερα, αλλά θέλει άλλο ένα-ενάμιση αιώνα για να γίνει μαθηματικά αυστηρή, όπου το πρότυπο αυστηρότητας παραμένει το αρχαίο, το Ευκλήδιο. Δεύτερη στιγμή λοιπόν, όπου με βάση αυτή τη στιγμή η επιστήμη προκαλεί τη φιλοσοφία να αναμορφωθεί η ίδια, διότι η φιλοσοφία του Αριστοτέλη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το όν και τη γνώση του πλέον δεν αρκεί με αυτά τα δεδομένα, και η πρόκληση αυτή οδηγεί σε αυτό που θα ονομάζαμε, ας πούμε, και έχει ονομαστεί νεότερη φιλοσοφία, που ξεκινάει ουσιαστικά από τον Francis Bacon και τον Καρτέσιο και κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνεται με τον Καντ 1780 τόσο. Και εκείνη την περίοδο ολόκληρη και επί Καντ και μετά τον Καντ, φιλοσοφία και επιστήμη παραμένουν συνδεδεμένες μεταξύ τους, με ίσως πιο χαρακτηριστικό και εμβληματικό παράδειγμα ότι το μεγάλο έργο του Νεύτωνα ονομάζεται «Μαθηματικές αρχές φυσικής φιλοσοφίας». Φιλοσοφία και επιστήμη λοιπόν, και ολόκληρη αυτή την περίοδο του Καντ συμπεριλαμβανομένου, ο οποίος είναι και αστρονόμος μειωτέων και έχει κάνει και ανακαλύψεις αστρονομικές, δεν νοούνται ξεχωριστά. Δύο στιγμές λοιπόν σύνδεσης επιστήμης φιλοσοφίας, όπου φιλοσοφία, αν θέλετε, για να πω μια φράση παραπάνω για να το συνδέσουμε την κοινωνία, είναι κατά κάποιο τρόπο ο κλάδος ιδεών, όπως έλεγα στην αρχή, ο οποίος συνέχει την κατανόησή μας όχι μόνο σε σχέση με επιστήμη αλλά σε σχέση με ολόκληρο το επιστητό. Αναφέρθηκα στον Πλάτωνα προηγουμένως λέγοντας ότι η φιλοσοφία του Πλάτωνα μπορεί να θεωρηθεί ως το αίτημα, η προσπάθεια, την αυστηρότητα που βρίσκουμε στη μαθηματική απόδειξη να την επεκτείνουμε για να καταλάβουμε τι είναι πολιτεία, τι είναι έρος, τι είναι αρετή και ούτω καθεξής. Η προσπάθεια αυτού του τύπου επέκτασης είναι ακριβώς η φιλοσοφία ως σύστημα, ας το πούμε, ιδεών, όπως έλεγα, το οποίο απευθύνεται στην κοινωνία, θέλει να κατευθύνει την κοινωνία και να κατευθυνθεί τουλάχιστον εμέσως από αυτήν. Και άρα η φιλοσοφία είναι το πολύτιμο, αν θέλετε, στοιχείο της κοινωνίας συνολικότερα, όπου το συνολικότερα υπονοεί
δεν μένουμε στενά στην επιστήμη. Και η τρίτη στιγμή που θα την πω μισή, είναι εν εξελίξη περίπου ακόμα. Κάπου στο γύρισμα του 20ου αιώνα αρχίζει να φαίνεται πλέον από πάρα πολλές μεριές ότι οι καινοτομίες που επισυμβαίνουν, που είχαν ήδη αρχίσει να επισυμβαίνουν στα μαθηματικά καταρχήν, μη ευκλήδιες γεωμετρίες, διαδικασία με την οποία ο διαφορικός του ολοκληρωτικού λογισμός γίνεται αυστηρός, η θεωρία των συνόλων του Κάντορ, ένα σύνολο από μαθηματικές καινοτομίες, φαίνεται να δείχνουν ότι η μέχρι τότε επικρατούσα φιλοσοφία, καντιανή ουσιαστικά, τουλάχιστον στις γερμανόφωνες χώρες που είναι και το επίκεντρο αυτών των δραστηριοτήτων, δεν είναι επαρκής για να μας προσδώσει την κατανόηση αυτών των καινοτομιών. Όταν δε μετά το 1864 μπαίνει στο λογαριασμό η θεωρία του Maxwell στη φυσική που ενωποιεί οπτική, ηλεκτρισμό και μαγνητισμό και ανοίγει έναν δρόμο νέων φαινομένων όπως είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία αποδεικνύονται ακατανόητα στα πλαίσια της κλασικής φυσικής, τότε η κρίση, ας το πούμε, των ευρωπαϊκών επιστημών, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός φιλοσόφου, φαίνεται μείζον και μπαίνει μπροστά μια διαδικασία επανακατανόησης σε φιλοσοφικούς όρους αυτών των καινοτομιών. Οι καινοτομίες αυτές των 20ου αιώνα αρχίζουν γρήγορα, σε επίπεδο καταρχήν επιστήμης. Η εργασία του Πλάνκ για τα κβάντα είναι 1900, η εργασία του Αϊνστάιν για την ειδική θεωρία της σχετικότητας 1905, όπου έχει και μια εργασία για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, 1916 οριστικοποιείται η θεωρία της σχετικότητας με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, και γύρω στη δεκαετία του 20 προς το τέλος, μέσω και Μπορ που έχει εξηγήσει περίπου τα άτομα και τα φάσματά τους, ολοκληρώνεται η αντίληψη για την κβαντική μηχανική, η οποία αντίληψη δεν έχει καμία σχέση με τους τρόπους κατανόησης που μας είχε ως τότε προσδώσει η φιλοσοφία. Άρα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα μπαίνει μπροστά η προσπάθεια νέας φιλοσοφικής κατανόησης των καινοτομιών στα μαθηματικά και στη φυσική. Σε ό,τι αφορά τα μαθηματικά, το λογικό μίξ του κυρίου Δοξιάδη είναι ακριβώς μια αφήγηση των προσπαθειών σε επίπεδο μαθηματικών να γίνουν αυτές οι καινοτομίες κατανοητές. Αυτό στη φιλοσοφία ονομάζεται γέννηση της αναλυτικής παράδοσης στη φιλοσοφία εκεί γύρω στο γύρισμα του 20ου αιώνα, η οποία αργότερα στο πλαίσιο αυτής της αναλυτικής παράδοσης αναδεικνύεται ο κύκλος της Βιέννης, ο λεγόμενος λογικός εμπειρισμός, ο οποίος όντως προσφέρει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αν θέλετε στην κουβέντα που έχουμε περισσότερα, ο οποίος λογικός εμπειρισμός όντως φαίνεται να προσφέρει τη φιλοσοφική κατανόηση των καινοτομιών στην φυσική, ενώ το λογικό σκέλος του λογικού εμπειρισμού, όπως μας έρχεται από το Φρέγκ και το Ράσελ και τους υπόλοιπους, φαίνεται να, ως έναν βαθμό, να μπορεί να θεμελιώσει, τουλάχιστον ως έναν βαθμό και με κάποιο τρόπο, τα μαθηματικά. Άρα όταν φτάνουμε, ας πούμε, στις παραμονές του δεύτερου πλέον παγκοσμίου πολέμου, έχουμε μια νέα αντίληψη για τη φιλοσοφία, η οποία μέχρι τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή μοιάζει ικανή να μας κάνει να κατανοήσουμε αυτούς τους γενικότερους κοινωνικούς όρους που λέγα πριν, που συνιστά κατά κάποιο τρόπο τη φιλοσοφία, να κατανοήσουμε φιλοσοφικά καινοτομίες και εκπλήξεις στη φυσική και στα μαθηματικά. Γιατί ονομάζω τη στιγμή αυτή μισή σε σχέση με το ερώτημά μου κοινωνία, φιλοσοφία, επιστήμη? Την ονομάζω μισή διότι ο λογικός εμπειρισμός, εκτός από τα καλά που έκανα σε ό,τι αφορά την κατανόηση με φιλοσοφικούς όρους, κάποιους τουλάχιστον φιλοσοφικούς όρους, των καινοτομιών στη φυσική και τα μαθηματικά, είχε μια επιπλέον θέση. Τη θέση ότι τα φιλοσοφικά προβλήματα, τα προεμού, τα προλογικού εμπειρισμού, είναι ανόητα. Στερούνται νοήματος. Δεν έχει νόημα να ασχολείται κανείς με τέτοιου τύπου φιλοσοφικά προβλήματα σαν αυτά που μας κληροδότησε ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης
και όλη η παράδοση μέχρι το 1930. Και άρα μαζί με την νέα κατανόηση που προσέφερε με τον τρόπο του ο λογικός εμπειρισμός, ταυτοχρόνως υπέβαλε την ιδέα ότι η φιλοσοφία είναι περίπου άχρηστη, διότι πλέον δεν έχει νόημα να καταλάβουμε φιλοσοφικά τα πράγματα αλλιώς από ότι ο ίδιος ο λογικός εμπειρισμός μας υποβάλλει. Επειδή ο λογικός εμπειρισμός έγινε γρήγορα, ιδίως μετά τον πόλεμο, με τη μετανάστευση των γερμανόφωνων φιλοσόφων του κύκλου της Βιέννης και ευρύτερα στην Αμερική και στην Αγγλία, έγινε γρήγορα κυρίαρχη άποψη σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία γενικά και τη φιλοσοφία της επιστήμης ειδικότερα. Οι επιστήμονες μέχρι και τη δική μας γενιά, τη δική μου εννοώ, μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον όπου τουλάχιστον έμεσα τους υπέβαλαν τα μαθήματα γενικής κουλτούρας των μεγάλων πανεπιστήμιων της Αμερικής και της Αγγλίας, ότι η φιλοσοφία είναι περίπου άχρηστη, διότι είναι ακριβώς οι περίπου συνταγές που μας δίνει ο λογικός εμπειρισμός. Άρα, με ένα είδος, ας πούμε, φιλοσοφικής αλαζονίας, οι μεγάλοι επιστήμονες της μεταπολεμικής Δύσης, αν θέλετε, και δεν εννοώ μόνο Δύσης, και στην Ανατολή, κάπως αλλιώς, κάπως έτσι παίχνει το πράγμα, ενώ στη Σοβιετική Ένωση είναι άλλη κουβέντα, αν θέλετε, συζητάμε. Γαλουχήθηκαν οι επιστήμονες με την ιδέα ότι η φιλοσοφία είναι άχρηστη, μέχρι σημείου που πρόσφατα, δηλαδή πλέον τη δεκαετία που διανύουμε και την προηγούμενη, πολύ σημαντικοί επιστήμονες να γράφουν βιβλία που με όποιο κριτήριο είναι βιβλία φιλοσοφικά πολύ ευαίσθητα, αλλά βιβλία κλαϊκευτικά εννοώ κυρίως, αλλά που αυτή η φιλοσοφική ευαισθησία κρύβεται πίσω από μια γενική καταγγελία της φιλοσοφίας ως δραστηριότητα η οποία είναι άχρηστη, η οποία δεν οδηγεί πουθενά, η οποία μας κάνει να χάνουμε το χρόνο μας ασχολούμενοι με αφηρημένα ερωτήματα και ούτω καθεξής. Η στιγμή που βρισκόμαστε στο τρίπτυχο επιστήμη, φιλοσοφία, κοινωνία είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή δεν έχει ακόμη αναδειχθεί εκείνου του τύπου, αν θέλετε, η φιλοσοφική προσέγγιση που και θα αναγνωρίσει το δίκαιο των επιστημών, αν θέλετε, αλλά και θα πείσει ότι η κριτική του λογικού εμπειρισμού στη φιλοσοφία γενικά είναι κριτική άδικη και ότι η φιλοσοφία έχει να προσφέρει σημαντικά πράγματα στην ευρύτερη κατανόηση των κοινωνιών σε ό,τι αφορά τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους με άλλες κοινωνίες και σε σχέση με την ιστορία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.